Την προτεραιότητα που δίνει στο παιδικό θέατρο επιβεβαιώνει το θέατρο Ανατολικά του Νέστου με το ανέβασμα της παράστασης Δον Κιχώτης που απευθύνεται κυρίως στα παιδιά αλλά και σε ενήλικες. Μια διασκευή του κλασικού έργου του Θερβάντες που αναμένεται μέχρι το Πάσχα να ταξιδέψει σε πολλά σχολεία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές το σημαντικό αυτό κομμάτι της κλασικής λογοτεχνίας μέσα από μια εύληπτη διασκευή του ειδικά προσαρμοσμένη για το νεανικό και μαθητικό κοινό. Το Θέατρο Ανατολικά του Νέστου δημιουργήθηκε με στόχο τη θεατρική παιδεία. Αυτά τα τελευταία χρόνια γίνεται με δράσεις που απευθύνονται σε παιδιά και ενηλίκους μέσα από τα θεατρικά μας εργαστήρια που γίνονται εδώ στο χώρο στη Βελισσαρίου 26, αλλά και μέσα από παραστάσεις που απευθύνονται σε ενηλίκους και σε παιδιά. Το παιδικό θέατρο είναι προτεραιότητα του Ανατολικά του Νέστου τα τελευταία χρόνια και γι' αυτό δημιουργούμε παραστάσεις που απευθύνονται σε παιδιά, πηγαίνουν στον χώρο του σχολείου με στόχο να έρθουν τα παιδιά να γνωρίσουν τη θεατρική λειτουργία, τη θεατρική διαδικασία, να έρθουν σε επαφή με αυτή τη ζωντανή επικοινωνία. Αυτό είναι το ένα και το άλλο είναι, έχει να κάνει με τις επιλογές μας όσον αφορά τη θεματική των έργων. Επιλέγουμε πάντα εκτός από αυτό που θέλουμε να πούμε στα παιδιά, κείμενα και έργα τα οποία θέλουμε να γνωρίσουν τα παιδιά και να έρθουν σε επαφή με τη λογοτεχνία. Οπότε στοχευμένα πέρυσι επιλέξαμε το δικό μας Γεώργιο Βυζινό και κάναμε τον Τρομάρα. Και φέτος τον τεράστιο Θερβάντες και επιλέξαμε το Δον Κιχώτη. Είναι ένα έργο που φυσικά είναι ένα μεγάλο λογοτεχνικό κείμενο. Εμείς το θεατροποιήσαμε, το κάναμε διασκευή. Ο Βασίλης Λιβαδίτης αναλαμβάνει τη διασκευή των κειμένων. Και δημιουργήσαμε μια πάρα πολύ όμορφη παράσταση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να πηγαίνουμε σε σχολεία και μέσα στην πόλη της Ξάνθης, αλλά και σε σχολεία που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στο θέατρο. Σε βουνά, σε ακριτικές περιοχές και ξεκινάμε την περιοδία μας από την Ξάνθη και την ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης και πηγαίνουμε και σε άλλους νομούς, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Φτάσαμε μέχρι τα Δίκαια πέρσι, πήγαμε σε χωριά των Σερών και είναι αυτή η επικοινωνία με τα παιδιά που δεν έχουν την ευκαιρία να προσλαμβάνουν αυτό το θεατρικό προϊόν συχνά, είναι πραγματικά συγκινητική. Εμείς όταν δημιουργούμε παραστάσεις, αυτό που θέτουμε ως πρωταρχικό στόχο είναι να θέλουμε όταν τελειώσει η παράσταση τα παιδιά να λένε θέλω κι άλλη φορά να το ξαναδώ αυτό, θέλω κι άλλη φορά να δω θέατρο. Δηλαδή θέλουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να αγαπήσουν πρωτίστως το θέατρο, αλλά και δευτεροβόντως να κινητοποιηθούν προκειμένου να έρθουν σε επαφή με αυτά τα έργα. Δηλαδή να θέλουν να διαβάσουν τον Κιχώτη μετά το πέρας της παράστασης. Μέχρι στιγμής σε ποια σχολεία έχει παρουσιαστεί ο Δον Κιχώτης και τι προγραμματίζεται στο άμεσο μέλλον? Η περιοδία ξεκίνησε τώρα. Ξεκίνησε από το 10ο Δημοτικό Ξάνθης. Έχουμε κλείσει αρκετές παραστάσεις στα σχολεία της Ξάνθης και χωριών του Κάμπου και του Βουνού βέβαια. Αφού ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος της Ξάνθης, θα βγούμε φυσικά και παραέξω. Θα πάμε και στον Εύρο που πηγαίνουμε πάντα. Θα πάμε στη Δράμα, στις Σέρες. Αυτός είναι ο προγραμματισμός μας για φέτος. Από την πλευρά του, ο ηθοποιός Βασίλης Λιβαδίτης, που ανέλαβε και την διασκευή του έργου, υπογράμμισε πως η διασκευή εστιάζει περισσότερο στις περιπέτειες του ρομαντικού ήρωα, όπως της αφηγείται το πιστό του άλογο Ροσινάντε, σε σχέση με το ψυχολογικό υπόβαθρο του Δον Κιχώτη, το οποίο παρουσιάζεται σε δεύτερο πλάνο. Ο Δον Κιχώτης, καταρχάς, είναι ένα κλασικό αριστούργημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Έχει πολλές αναγνώσεις. Είναι ένα έργο που εμένα με γοητεύει πάρα πολύ και ο ρόλος του Δον Κιχώτη και το έργο συνολικά. Είχα πολλές σκέψεις τα προηγούμενα χρόνια σχετικά με αυτό το έργο. Το σκεφτόμουν ακόμη και για παράσταση για ενήλικο κοινό. Περισσότερο μέσα από αυτήν την ψυχική ασθένεια που έχει ο Δον Κιχώτης. Τώρα σε αυτή τη διασκευή όμως που έχει γίνει για τα παιδιά, έχουμε εστιάσει περισσότερο στις περιπέτειες του Δον Κιχώτη. Το ψυχολογικό υπόβαθρο έρχεται λιγάκι σε δεύτερη μοίρα, διότι ίσως τα παιδιά να μην μπορέσουν να αντιληφθούν ακριβώς το τι είναι αυτό που συμβαίνει μέσα στο μυαλό του. Καταλαβαίνουν φυσικά ότι ο Δον Κιχώτης είναι σαστισμένος, ωστόσο εστιάζουμε περισσότερο στις περιπέτειες και μάλιστα έχουμε βάλει ένα στοιχείο ότι όλη η ιστορία ξεκινάει με αφηγητή τον Ροσινάντε, που είναι το άλογο του Δον Κιχώτη,
Συνεπώς, ο Ροσινάντε έρχεται να μας πει όλα αυτά που έζησε παρέα με τον Δον Κιχώτη όλες αυτές τις περιπέτειες. Είναι μια παράσταση που έχουμε φτιάξει με πολλή ενέργεια, με πολλή κίνηση, με πολλή μουσική, πρωτότυπη μουσική που έχει γράψει η συνεργάτης μας η Χριστίνα Λουκίδου. Οπότε είναι μια πολύ γεμάτη παράσταση με αστεία περιστατικά, πολύ αστείες σκηνές, πολύ κίνηση, πολύ μουσική και είναι κάτι που αυτό συναρπάζει τα παιδιά. Απευθυνόμαστε σε παιδιά δημοτικού και γυμνασίου. Είναι σίγουρο ότι αλλιώς αντιλαμβάνεται αυτό που θα δει το παιδί της πρώτης δημοτικού και αλλιώς φυσικά το παιδί της τρίτης γυμνασίου. Είναι πολύ μεγάλο το χάσμα μεταξύ τους. Όμως το θέατρο είναι τόσο ανοιχτό και έχει τόσες αναγνώσεις που ο καθένας παίρνει αυτό που βλέπει και νιώθει εκείνη τη στιγμή. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι την κινησιολογική επιμέλεια της παράστασης έχει κάνει η Πολυξένη Καρακατσάνη, την πρωτότυπη μουσική έχει επιμεληθεί η Χριστίνα Στεφανία Λουκίδου, τα κοστούμια έφτιαξε η Αναστασία Σαλαμπάση, ενώ η διασκευή είναι του Βασίλη Λιβαδίτη. Στην παράσταση εμφανίζονται οι ηθοποιοί Τάσος Αλεξανδρίδης, Πολυξένη Καρακατσάνη, Γιώργος Κρασακόπουλος, Βασίλης Λιβαδίτης και Αναστασία Σαλαμπάση.